Πολλοί από εσάς, όπως και εγώ, αγοράζετε κινητά από sites όπως το Gearbest που σας προτείνουν διάφοροι YouTubers. Όμως υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να προσέχουμε παρά την ελκυστική τιμή που έχουν αυτά τα προϊόντα. Είμαι old school και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω για τη διαφορά ανάμεσα σε Chinese και International εκδόσεις κινητών. Είναι κάτι που δυστυχώς δεν βλέπω να τα αναφέρει πολλοί κόσμος που παρουσιάζει κινητά σε εσάς, πέρα από άτομα όπως τον Unboxing Specialist, και αποφάσισα να σπαταλήσω λίγο από το χρόνο σας για να μιλήσω για αυτό το θέμα. Η βασικότερη διαφορά των δύο εκδόσεων αυτών είναι οι συχνότητες και οι μπάντες στις οποίες εκπέμπουν αυτά τα κινητά. Βασικά που δέχονται αυτά τα κινητά. Δηλαδή το γνωστό σε όλους μας 2G, 3G και 4G, το σήμα κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε να δείτε στο βίντεο αυτή τη στιγμή τις συχνότητες και τις μπάντες που εκπέμπουν στην Ελλάδα πιο αναλυτικά. Πάμε όμως να μιλήσουμε στο βασικότερο θέμα αυτών, που είναι το 4G σήμα. Στην Ελλάδα το 4G εκπέμπει στις μπάντες B20 στα 800 MHz, B3 στα 1800 και B7 στα 2600 MHz αντίστοιχα. Μια κινέζικη έκδοση συσκευή θα λειτουργεί κανονικά σε 4G στην Ελλάδα, αλλά μόνο στις μπάντες B3 και B7, μιας και αυτές υποστηρίζουν μόνο. Η διαφορά της Band 20 από τις υπόλοιπες είναι το γεγονός ότι είναι πιο εύκολα προσβάσιμη. Φτάνει σε μεγαλύτερες αποστάσεις, διαπερνά καλύτερα εμπόδια όπως τοίχους κτλ. Όμως λόγω της χαμηλής δύναμης και του πόσο εύκολα είναι προσβάσιμη από τους χρήστες, δεν μπορεί να προσφέρει υψηλές ταχύτητες στις τάξεις 4G. Συνεχίζει όμως να είναι πάνω από το κλασικό 3G. Και τι μας ενδιαφέρει όμως αυτό, αφού μιλάμε για μια αδύναμη μπάντα? Για πολλούς είναι αρκετά σημαντική, μιας και σε ορεινές περιοχές, δάση, μεγάλα κτίρια, παλιά κτίρια, αρκετά πυκνοκατοικημένες περιοχές, σε στρατόπεδα που είναι στο διαόλυτο κέρατο, κάτι που αφορά άμεσα εμένα και το βίωσα επίσης, και σε διάφορες τέτοιες περιπτώσεις που το σήμα της κινητής τηλεφωνίας δεν είναι τόσο ισχυρό. Εάν δεν υπάρχει 24 μπάντα σε κινητό, τότε δεν είναι εφικτή η χρήση του 4G. Και τι μας ενδιαφέρει αυτό, ξαναρωτάει κάποιος που δεν περιμένει να ολοκληρώσω. Στην Κίνα εκπέμπουν μόνο σε Band 3 και Band 7. Οπότε τους είναι άχρηστη Band 20 που εκπέμπουμε εμείς. Γι' αυτό υπάρχουν λοιπόν και οι δύο διαφορετικές εκδόσεις. Οπότε αν θέλετε να πιάνετε 4G όπου είναι δυνατό, κοιτάξτε να δέχετε και τις τρεις αυτές μπάντες στο κινητό σας. Εγώ είμαι χρήστης Chinese έκδοση κινητού και δεν αντιμετώπισα θέμα μέχρι προσφάτως που πήγα στρατό και ένιωσα στο τσεπί μου TST να χάνει την ευκολία του 4G. Όμως πολλές φορές δεν είναι αυτός ο σημαντικός λόγος στην μεγάλη διαφορά τιμής Chinese και International έκδοσης. Πολλά κινητά όπως η Xiaomi έρχονται με δικές τους ROM όπως το MIUI. Αυτές οι ROM λοιπόν έχουν built-in εφαρμογές οι οποίες είναι της εταιρείας και πολλές φορές είναι και αρκετά χρήσιμες. Βέβαια ανάλογα με την έκδοση του κινητού έχουν και την ανάλογη γλώσσα. Δεν είναι πλήρως μεταφρασμένες στα αγγλικά και άλλα. Άρα είναι ανάγκη η χρήση διαφορετικής ROM. Μιλώντας όμως για μια εταιρεία με τεράστια αγορά στην Κίνα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, υπάρχουν πολλές παχαποντιές πίσω από την Chinese ROM. Disclaimer, δεν συμβαίνει πάντα αυτό, δεν είναι συχνό φαινόμενο, αλλά συμβαίνει και δεν ευθύνεται η εταιρεία, αλλά το κατάστημα αυτό, οπότε προσέξτε από που αγοράζετε. Και σε ακούω τώρα να ρωτάς, τι παχαποντιές? Λοιπόν, για να κατεβάσουν και άλλο την τιμή του κινητού, διάφορα καταστήματα κάνουν συμφωνίες με διαφημιστικές εταιρείες για να περάσουν adwords και cookies στη ROM του κινητού. Εάν δεν ξέρετε τι είναι αυτό, google it. Με αποτέλεσμα πολλές φορές έτσι να έχετε κάποια ενοχλητικά pop-up ads, καμό, ενώ χρησιμοποιείτε το κινητό σας. Πώς μπορείτε να καταλάβετε εάν είστε θύμα, εντός εισαγωγικών θύμα, μιας μολυσμένης έκδοσης ROM? Ένας συχνός τρόπος είναι να παρατηρείτε εάν βγαίνουν update για το κινητό σας. Εάν βγαίνουν και εσείς δεν παίρνετε αυτόματες ενημερώσεις, τότε δοκιμάστε να τις περάσει χειροκίνητα. Εάν πάλι αποτύχετε να τις περάσει χειροκίνητα, τότε ή έχετε μια official ROM η οποία έχει μπαγκάρει, οπότε θέλει έτσι και γι' όσο αλλαγή για να το επιδιορθώσετε αυτό, οπότε τρώει σκάλωμα, ή έχετε κάποια custom ROM που ίσως μοιάζει αρκετά με την official, απλά είναι μολυσμένη, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να βαθμίσετε την έκδοση. Γιατί όμως αυτό είναι πιο σπάνιο σε international εκδόσεις? Η αγορά της Κίνας είναι κολοσσιαία σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, για εταιρείες όπως τη Xiaomi, την Elephone και άλλες τέτοιες εταιρείες. Οπότε οι διαφημιστικές εταιρείες δεν έχουν λόγο να ασχοληθούν με εμάς, τον υπόλοιπο κόσμο. Τέλος, μια ακόμη μικρή διαφορά είναι ότι πολλές φορές Chinese εκδόσεις έρχονται χωρίς τις εφαρμογές Google, όπως π.χ. το Play Store. Βέβαια, είναι υπόθεση λίγο λεπτό να περαστούν και απλά το αναφέρω ότι είναι μια διαφορά. Δεν επηρεάζει αυτό, υποθέτω, την τιμή, αλλά ναι, απλά να το ξέρετε. Αν πάτε να αγοράσετε Chinese μοντέλο, θα χρειαστεί να περάσετε μόνο σας τις εφαρμογές. Εγώ προσωπικά είχα κινητό με custom έκδοση στο MIUI και χρειάστηκε να αλλάξω ROM.
Για ποιους είναι λοιπόν οι Chinese εκδόσεις? Για άτομα που δεν τους ενδιαφέρει η ταχύτητα ίντερνετ του κινητού τους, π.χ. μπορεί να χρησιμοποιούν Wi-Fi πιο πολύ ή απλά να μην τους νοιάζει, ή να βρίσκονται στο κέντρο μιας πόλης και να μην κάνουν μεγάλα ταξίδια κλπ. Και δεν έχουν θέμα με το να ασχοληθούν σε περίπτωση που χρειαστεί αλλαγή ROM, ενώ παράλληλα θέλουν να γλιτώσουν κάποια λεφτά. Τζαμπατζί, δεν ενωθείτε! Μπαίνω μπροστά στην πρώτη σειρά. Εάν ναι, όμως, δεν θες να μπλέξεις ή φοβάσαι, απλά πλήρωσε την έξτρα χρέωση αυτή για να πάρεις το international κινητό, το μοντέλο. Όταν αγοράζετε από e-shop στο εξωτερικό, να κοιτάτε πάντα τις μπάρες του κινητού. Είναι ευκολότερος τρόπος για να καταλάβεις ποια έκδοση είναι, αν δεν το γράφεις στον τίτλο. Σημείωση: όταν αγοράζεις από επίσημο διανομέα ή από επίσημη αποθήκη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης μιας εταιρείας, κατά 99,9% θα έχεις στα χέρια σου μια international έκδοση ή μια global έκδοση. Λοιπόν, αυτό το βίντεο, παιδιά. Κάντε like αν σ' άρεσε. Κόμματα από κάτω εάν έχετε κάτι να διορθώσετε πάνω σε αυτά που είπα. Όπως επίσης, εάν θέλετε κάποια άλλη διευκρίνηση πάνω στο θέμα, είτε σε συγκεκριμένο είτε γενικά με την κινέζικη αγορά. Κάντε subscribe στο κανάλι σας καινούργιοι και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε. Bye.